Δάλου Πέτρα, Αργή, που σαν εσωτερή. Βραγία, Θεοδόγιο, ο συνημασμεβαία φέρουν τον χαρακτήρα του πρεώνα αφήσεων των θηγορτών θηήκτων είναι ασθένεια περιέθ. Βραγία, Θεοδόγιο, ο συνημασιών υψίστιων παρθένων, θεών παιδικενόμου προσκυνήσαν δάσε, την αφόλησαν ενίδη. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμών, εξέλαμψας αρετές και διδαχές διαβίου σου εξίστραψας, δε λαμπρής, αγώση, Θεόδωρο και νυν περιβόητος εν θαυματουργίες και θερμός προστάτης πέφυνας. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμών της Κάμνους, ιατρός της αιχμαλώδης ανάρρησης, μεσή της αμαρτωλής, υπευθύνων άφεσης, πενθούς παράκλησης προς Θεού εδόθη, συμπαθέστατε Θεόδωρε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ουκέστη κόρος των σών καλών απείρων Θεόδωρε, ουδέ της εις καλονής σταθμός ισοστάσεως, διό των διάπειρων πόθων προσδέχου, χορηγών μη χάριν άφθονων, και νυν και ήγες στους αιώνας των αιωναμήν, λαμψάτων είναι πεμέ, οι άφατες αψιλαχνίας σου βυθούμε αμαρτιών και της απογνώσης κόρια παλάτουσα, και προς μετανοίας τους λιμένας εμβιβάζουσα. Προφήτα του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών. Γίνε επιβάσεις του προφήτα διαλύδη των αυθόγκος ο Θεόπνος και ρημάτων των σών η δύναμη σε ευλογητός Κύριε Θεός τους αιώνας. Προφήτα του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών. Γίνε επιπάσσο του προφήτα, παιδε Εβραίων, εγκαμίνο κατά πάση τη φλόγα Θαρσαλέα, χιστόρο αν πήρε μετέβανα το πόντε συλλογητό τη κυρία Θεό του αιώνα. Δόξα Πατρί και Αγίου Πνεύματι, ο όλο τη άνα λαμπηδό φωτιζόμενο στα μέλλοντα αιώρα, ω παρόντα διαπανέλβει ευώ, συλλογητό τη κυρία Θεό του αιώνα και νύχια εξώνω στον ανεμήν, ύμνη γεραίρο υπαρθένε, την τιμή σα σαν τη φύση των ανθρώπων αδημία δενή, το πριν κατακριθεί σαν ευλογημένο παράγνω και ορθό κυρία. Άγιε του Θεού πρέσβη περ' ημών, ο λιμεών Λικίνιος, ο Λυσώδης και Βέβυλος, όλων εαυτών ολοτελώς της δαίμωσιν, εκδούς υποβάλλης αδημοριών ποικίλων ποινές, νότων και το στήθος, της βουνεύρης κόπτων, εν σφαίρες μολυβδίνες, των αυχένα συντρίβων πλευράς, όνοιξη ξένων και φλέγων της λαμπάς. Άγιε του Θεού πρέσβη περ' ημών υπομονήν ανένδοτων, καρτερίαν ανάλωτων και υπερφυρία ανδρίαν ενδειξάμενος, ποικίλες κολάσεις και χαλεπές θρευλώσεις πάντων των μαρτύρων υπερεύει στους άθλους, παθών δεσποτικών δε το σταυρό κοινωνήσας, και πλέον υπομείνας μιζώνος εδοξάστης, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σταυρό ταθείς Θεόδωρε, τα Χριστού υστερήματα, εν σαρκή οικία εκπληρής των θλίψεων, ουχήρας και πόδας γάρ μόνον προσιλώθης καρτερής, αλλά και περώνει σιδηρά διεπάρης, το κρυφίον σου μέλος εκτιμηθείς τους διδήμους, και βέλες συνομάτων εξοριχθείς τας χώρας, και νυν και οίκες αιώνας των αιωναμήν, ουρανομή και κλίμακα νοητήν ξεγινώσκομεν, διείς καταβάσμετας αρκός, ο ύψιστος ανθρώπης ομίλησε και ταπεινούς ανύψωσε, προς την υψηλήν των ουρανών πολιτείαν, εντεύθεν ανωτέραν ουρανών και αγγέλων και πάντων ποιημάτων, τιμώμεν σε παρθένο. Προφήτα του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, άπασον την αίσθηση τα λοιπόν νοεί το θείο και καθαρωτά το πάντσον φωτοφόρος παρίστατας υπέρ του κόσμου οικεσίας, ηγούμενος όθεν πάντας Ζαχαρία Μαγαλίνων. Προφήτα του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, ερήσι συνεπόμενοι των σύγχυλιαν θεφάντων, κύριον επικαλούμεθα διαυτούντες σωζόμενοι, ως αληθεία σε προφήτην και γύριγα Ζαχαρία της Ευσεβίας Μακαρίζων. Δόξα Πατρί και Αγίου Πνεύματι, ήλιον απέργασα τις εις πρεσβείες των Δεσπότων και της την ιεράν και εύσημον, εορτήν σου όπναστε, πίστη εκτελούσε και πόθη γεραίος ως προφήτην και θεηγόρων αληθέστατον. Ενήν και αίκη εις όρος των αναμήν, άβυσον θαυμάτωσε και χαρισμάτων θατώκε, έλαγος αρνηγινόσκοντος και σαφώς επιστάμενη, σύ προστασία πεπιθώτες προσρέχομεν, και συντόνος προς την σύν και επικαταθέχομεν. Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάθων των Αγίων ημών έξαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα, Συ Κύριε, ότι ευλογητέ σου το όνομα και δε δόξαστέ σου η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεϊκήν παντευχίαν αναλαβών και ειδόλων την πλάνη καταβάλλων αγγέλους διήγηρας εφημήν τους αγώνας σου, το χαρθείο πόθο των ον πυρπολούμενος, του εν πυρή θανάτου γενναίος κατετόλμησας, όθεν φερονίμος, της ετούσης ενέμης, τα θεία δωρήματα αθλοφόρε Θεόδωρε, δια του τόπου όμενση, πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, εις εορτάζος υπόθω την Αγία Μνήμη Σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, διεπόμενα άρματα έβλεψας, ημιοχούμενα, χείρι του πάντων Θεού, τους ασωμάτους λειτουργούς, Ζαχαρία θεσπέσιε, ήσυν αγαλώμενος, ως προφήτης αίδη με, έτησε ηθήνεστε προς οδόρθιας γνώσεως, τους πίστη αδιστάκτο τελούντας σου, την μνήμην προφήτα την πανιερών. Και νικαίην και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εκ της παρθένος σώματοθέντα Χριστέ, χαίρον εδέξατο, ο ιερός ημέων, την απολύς εγών, των δούλων σου ο δέσποτα, άνα δε ιάμεντος, η προφήτης και ένδοξος, την ανθομολόγηση και τον ύμνου προσήγεση, ημίζες ογόθαβόμενσι, δόξα τα ούτως ευτοχήσαντι. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη, της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και άλλους και πάσαν τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ήκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανδρία ψυχή στην πίστην οπλισάμενος και ρήμα Θεού ως λόγχην χειρισάμενος, των εχθρών κατέτρωσας των μαρτύρων κλαίος Θεόδωρε, συν αυτής Χριστό το Θεό πρεσβεύων, μη πάψει υπερ πάντων ημών. Πρεσβεύων μη πάψει υπερ πάντων ημών. Των αθλητών το έκλαμπρον κάλος δε φτεπάντες της ύμνης, των στεφάνων πιστή Θεόδωρον καταστέψουμε. Δώρον Θεού γαρ μέγα το κόσμο αναδέδεχτε, λάμψες ήτες των θαυμάτων, των γαρ εχθρών εκνικήσας βελίαρ, άθλη σεπτήσων βρίζει, αντί αιμάτων κρουνιδών ιαμάτων τα ρεύματα. Εν τούτησουν πάση χέρι Χριστό και δίδωσιν ειρήνην ανέκλειπτον, διόβωόμεν αυτό, πρεσβεύον μη πάυση περ πάντων ημών. Πρεσβεύον μη πάυση περ πάντων ημών. Τη οδόη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατηλάτου. Ον Θεόδωρος αξίαν Στρατηλάτης υπήρξε τιμηθής του Θεού Στρατηλάτης. Όμβριμον οδοάτη Θεοδόρου αυχένα κόψαν. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Νικηφόρος και Στέφανος ξύφτελιούνται. Τη αυτή ημέρα εάγιε Μάρθα και Μαρία εαδελφέ και όσες Λικαρίων ο Μάρτης ξύφτελιούνται. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φιλαδέλφου και Πολυκάρπου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Σύποδρος Σιμών Μακαρίου Επισκόπου Πάφου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Περιγέτου. Θες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Υπότιτλοι AUTHORWAVE σε κράτος εμβραχίων αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους, διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφίμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Θύλ δυνάστης οποθρών και ύψωσε ταπεινούς, γινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστηνε κενός, την τιμιωτέραν τα χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνηστην ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλομάρτησε έντοξε του Χριστού Στρατηλάτα και θείον εγκαλόπισμα των σεπτών αθροφόρων Θεόδωρε γενεόφρον μη Βασίλη τα τρόπεα και η ειρήνη του εν πνεύματι το ιερό παραστάσω πρεσβύτης, αγκάλες υπεδέξατο τον του νόμου δεσπότην, κραυγαζονήν του δεσμού με τη σαρκός απόλυσον, ως ήρικας εν ειρήνη, ειδον γάρτης οφθαλμής, αποκάλυψην εθνών και Ισραήλ σωτηρία. Απόστολοι εκπεράτων, συνανθριστέντες εν θάφεν, γευσήμανοι το χωρίο, πηδεύσατε μου το σώμα και εσύ εγγέθε μου, παραλαβέ μου το πνεύμα. Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτης, παρθένε μητήρ Κυρίου, αντιλαβού μου κερίσε, των αιωνίων βασάνα. Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των εγγέλων. Παρακαλώ σε παρθένε, βοήθησον μη εντάχει. Χρυσοπλοκότατε πήγε και δωδεκάτη είχε πόλης, ήλιος τάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, πως καλουχείς τον δεσπότη. Εσάτωσα το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησα, αυτός ενετήλατο και χτίστησα. Έστησε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριο εκ της γης δράκοντες και πάση άφηση. Πυρ γάλαζα, χιό, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος καπιούνται το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντα συμβουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέρδη. Τα θηρία και πάντα τα χτίνη, ερπετά και ταπεινά φτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίστη και παρθένη, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρω, ενεσάτωσα το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρα λαού αυτού, ύμνος πάσης ο Σύρης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαών εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενό, οι ένες αυτού εν εκκλησία οσίω. Εμφραθεί το Ισραήλ, επιτοποιήσαντι αυτό, και η Ιης Ιών αγαλιάσου επί το βασιλείο αυτό. Ενεσάτωσα το όνομα αυτού, εφορώ εν την πάνω και πταρτηρίο ψαλάτος αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραΐσε σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εδόξοι και αγαλιάζονται επί το κοιτών αυτό. Υψώσεις του Θεού εν το λάρκι αυτό και ροφέ δίστομη εν τεσσεξήν αυτό. Του ποιείς εκδίκησε επί της έθνης εγελεμούς εν της λαής. Του θύσε τους βασιλείς αυτών επέδες και τους εδόξου αυτών εχειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσεν εν αυτής κρίμα έγραπτο, δόξα έστι αυτά, δόξα. Αυτή έστε πάση της οσίας αυτού, εν είτε το Θεόν εν της Αγίας αυτού, εν είτε αυτόν εστερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, αθλητής γενναιότατο στρατιώτης αήττητος, εν Αγία Πνεύματι αναθέδειξε κατά πολλών των πολεμιών, σοφία των λόγων σου και των έργων. Αυτόν εν ηχός άλπιγγος, εν είτε αυτόν εμψαρτηρίο και κιθάρα, αθλητής γενναιότατος, στρατιώτης αήττητος, εν Αγίο Πνεύματι αναδέδειξε, καταβαλών των πολέμιων, σοφία των λόγων σου και των έργων σου σώφε, καρτερές επιδείξεσιν, όθεν ήλιφας, του στεφάνους της νίκης και τεσάνο, ομιγύρες η συνήφθης, κλαίος μαρτύρων Θεόδωρε. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, και σταυρό αναρτωμένος και τα σάρκα στυπτωμένος, οξυτά της φέλες ηττήτρος κομμένος και επίξινου τεινωμένος και πλευρασεόμενος και παντίες καλέπες αλγιδός συγκυκλούμενος, απαράτρωτος και αήττητος αυτή τη δύναμη του σταυρού προσυλλαχθέντος, πλέος μαρτύρων Θεόδωρε. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλης εβήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, θείον άγαλμα γέγονας, ευσεβίας πανόλβιε, δισεβών αγάλματα βδελιξάμενος και ιερίων ολόκληρων και θύμα ευπρόσδεκτον το τιθέν τη διάσε, καθαρός προσαγόμενος το δοξάσαντι την Αγίαν σου μνήμην και θαυμάτων, θησαυρόσε της εν κόσμο, δωρησαμένο Θεόδωρε. Δόξα Πατρί και Υιό και αγάπη σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξαν. Ήδη βασίλευ, εν ουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογένες, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξεν την θέηση ημών, ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι Σίμωνος Αγίος, Σίμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομα σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογήτως η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομα σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφήμας, καθά περιπήσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφυγή, εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου, ότι μαρτών συν. Κύριε, προσέκατε φύγον, δίδαξον με το πίτο θέλημά σου, ότι συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου, όψομεθα φως. Παράτηνον το έλεος σου, της γης να σκουσίσε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ίσον τους εν σκότη, Εφραίνου και εσύ πρεσβύτα δίκαι, δεξάμενος εν αγκάλες των ελευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάσταση. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια οίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε δεησέ. Εν της άνας εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Εν του Αγίου Κοτώνου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, πλησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Εν του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου και σε Χριστό Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Εν της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστικων των ναυτές του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αυτός και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό τον Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε. Και πρέπει εις πάσα δόξα κουμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, ευλογητός η Κύριε. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντών μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνου πάσα σας ανταποδόσεις αυτού. Τον εφυλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα θα νόση σου, τον λυτρούμενο φορά στη ζωή σου, τον σεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώταν εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή, της Υιής της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμο και λέει μόνο ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργηθήσετε ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά θανομίας ημών επίσης ημί, ουδέ κατά αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτό. Καθώς απέχουσε ανατολέα από δυσμόν, εμάκρινα φημότας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς, ο κτήρισε Κύριος του φοβουμένους αυτό, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι γουσές με. Άνθρωπος ως η χόρτωσε υπέρε αυτού, ως η άθος του αγρού ούτως εξαθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται δι' των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάς τη διαθήκη αυτού και μεμνημένη στον εντολό αυτού του πείσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ητήμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλογητός η Κύριε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκος ότερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου ότερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου ότερ σώσον ημάς. Εκ την του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέγξον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ικάριτην της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύματι. Εν η ψυχή μου τον Κύριο, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μη πεπιθάτω επαρχόντας επί ους ανθρώπων εις ούκ εις σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψτε στη γη αυτού. Εν εκείνη την μέρα πολλούντες πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριο το Θεόν αυτού. Το ποιήσαντα τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Το φυλάσσοντα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδόντα τροφή της πεινώσης. Κύριον υπεπιθεμένους, Κύριος σοφή τυβλούς, Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάς του προσιλήτους. Ορφανό και χείρα αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανή. Βασιλεύσει Κύριος στον αιώνα ο Θεός σου, Σιώνης γενεά και γενεά. Σώσον ημάς Ιε Θεός, ο εναγκάλες του δικαίους ημεών, πασταχής ψάλλοντας η αλληλούια. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εναγκάλες του δικαίους ημεών, πασταχής ψάλλοντας η αλληλούια. Και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων και καταδεξαμένος διά την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτο θάνατον πατήσας ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς. Κύριε ελέησον ημάς ο Θεός της ικάριτης της Παναγίας Ακράτης δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τη βασιλεία σου μνήστη τιμών Κύριε όταν έλθει εν τη βασιλεία σου. Μακάρι φτωχή το πνεύματι ότι αυτόν έστη βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πεσούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πράγες ότι αυτοί κληρονομήσουν τη γη. Μακάρι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορτασίσονται. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί το Θεό όψονται. Μακάρι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Θεού πληθήσονται. Μακάρι δε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνης ότι αυτόν έστη βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν ονειδήσουσι μας και διώξουσι και ύπος υπά πονηρό ρήμα καθημό ψευδόμενοι ένε και εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολύς εν της ουρανής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άκουσον θύγατορ και είδε και κλείνον δώσου και πειράθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλλος σου. Χαίρετε χαριτωμένοι Θεοτόκε Παρθένε, εξούργαν ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, φωτίζον τους εν σκότη, Εφραίμου και εσύ πρεσβύτα δικαί, δεξάμενος εν αγκάλες των ελευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάσταση. Σοφία ορθή δεύτε προσκυνήσομεν και προσβέρσομεν Χριστό σώσον ημάς Ιε Θεού ο εν αγκάλες του δικαίου σημεών βάσταχθης ψάλλονταν σοι αλληλούια. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν αγκάλες του δικαίου σημεών βάσταχθης, ψάλλοντας η αλληλούια. Χαίρε και χαριτωμένοι Θεοτόκε Παρθένε, εξούγαραν ετείλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, φωτίζον τους εν σκότη, Εφραίμου και εσύ πρεσβύτα δικαί, δεξάμενος εν αγκάλες των ελευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάσταση. Στρατολογία αληθή αθλοφόρε του ουρανίου στρατηγός βασιλέος περικαλείς για γέννησε Θεόδωρε όπλης γαρ της πίστεως παρετάξω εν θρόνος και κατεξολόθρεψα των δαιμόνων τα στήφη και νικητής κυφόρος όφης αθλητής, όθεν σε πίστη αημακαρίζομεν. Την πλήσιν κατάλληλον δείξας της έργης όφεν, ταμείον επαξίων της επιπνίας Θεού, Ζαχαρία γεννήσεν, έχον γάρεν τον βίο, ψηλαγούντας αγγέλους, όφθης των εσωμένων θεηγόρας προφήτης, την ήρημον τας αιτήσεις, άνωθεν πλήρωσον. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν, την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλανθρώπε δόξασι. Βασιλεύσει κατά βαρβάρων χωρούμενος και τους φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Εις ναών Ισιδώρων Αγίων σπεύσομεν, τον Γολγοθάν προσκυνήσεν, τον σπηλαίους μικρού και δοξάσομεν Χριστόν τον υπεραγαθόν, εσταυρωμένον διήμας εκόντες ταπείνος, επάκουσον οικετών σου, θερμον δεήσεων σώτερ και πέμψον πάση θείον έλεος. Παναγία του Φράγκου Θεοχαρίτωτε, η συναγία εικόνα λυκαφητού εντριμής, Θεότο και Αγίο Ισιδωρήτησα, κατασπαζόμενη πίστος, εγώμεν μυστικός, στερέως ονέτη πέτρα, διακλονίτω Αγίαν μορφήν σου κατασπαζόμενη, εν Ισιδώρων Αγίων λυκαβητού το ναό, Παναγία των Εύχων Θεογεννήτρια, σε δισοπούμεν ευλάβος, τα σημών ευχασταχή προσάγαγε το Υιό σου, πληρούντι πάντων δεήσεις, ως ευαπόδεκτον θυμία μας. Ισιδώρον διάδοτη, αγιόλεπτον, εκκομίασον με πόθο λυκαβητού εντριμής, και αυτόν σε την εικόνα προσκυνήσομεν, κράζοντες Υιού ανίστες, και του όρους οικιστά, ως φόρε του πλουσίου, αμφοπίστος ουρανόθεν, επευλογείται και στηρίζεται. Μέγας γέγονας ποιμήν Θεόφρον, και τα πρόβατα τα ενερήμω, τα λογικά τους οσίους επίμανας, καθοδηγήσας εις μάνδραν ουράνιον και διαθρέψας αυτούς τροφήθειας πίστεως. Πατερός Ιε Ισίδωρε Θεοδόξαστε, οικέτευε Χριστόν υπέρ των δούλων σου. Μέγαν εύρατο ηχείος Χριστή, σε τον πρόμαχο τον εξ Αιγύπτου, αθλοφόρε Κυρίου Ισίδωρε, όσον δεχείου καθήλες την δύναμη και νομερίου το θράσος κατέβαλες, ούτως Άγιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημί το Μεγά Έλεος. Απόστολε Άγιε Ιούδα θα δε, πρέσβευε το ελεήμον η Θεό, ειν άπτεσμα των άφεσιν, παράσχητες ψυχές ημών. Μέγαν εύρατο εν της κινδύνης, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον, όσουν Ιεου καθήλες την έπαρση, εν το σταδίο χαρίνος τον έστορα, ούτως Άγιε μεγαλομάρτης Δημητριέ, Χριστόν τον Θεόν νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μεγά Έλεος. Της σπουδής σου την κλήσιν κατάλληλον, εργασαμέν υφερώνημεν, την ομώνυμον σου πίστην εις κατοικίαν, και κλήρωσεν Παρασκευή αθληφόρεμ, όθεν προκαίεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών. Ουράνιον, ουράνιον εφημνίον εγκυτελήθε λαμπρός, επίγειο πανηγύριν νέορτας υφεδρός, αγγέλων πολίτευμα, άνωθεν υμνοδίες, εφημώσει τους άνθρωπους, κάτωθεν εκκλησίαν, την ουράνιον δόξαν, την εύρες πόνης και άθλης θυσής, φανούρι εχέντοξε. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλων, ανέδειξες την πίμνη σου, ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσε το λόγο, τη ταπεινώση, τα υψηλά, τη πτωχία, τα πλούσια. Πάτερ ιεράρχαν Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα σικάσιμον. Ακριβώς διεσώθητοκα, τη εικόνα λαβούσαγαν των σταυρών, οικολούθησες των Χριστών και πράτουσα εδιδάσκες, υπεροράν μεν σαρκός παρέχεται γαρ, επιμελείστε δε ψυχής πράγματος σαν θανάτου, διό και μετά αγγέλων συναγάλετε, Οσία Μαρία, το πνεύμα σου. Υπερμάχο, στρατηγότα, νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστή. Amen. θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας Αυτού, εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, προς Εφεσίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα, αδελφοί, ο Θεός πλούσιος όν εν ελέη, δια την πολλήν αγάπην Αυτού, είναι η αγάπης εν ημάς, και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμαση, συνεζωοποίησε το Χριστό, χάρη τι έστεσαι σωσμένη, και συνήγηρε και συνεκάθισεν εν της επουρανής Χριστό Ιησού, ή να ενδείξετε εν της αιώση της επερχομένης τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος Αυτού, εν Χριστώ τη διεφή μας, εν Χριστώ Ιησού. Τη γαρ χάριτι έστεσαι σωσμένη διά της πίστεως, και τούτο ουκ εξ ημών Θεού το δώρον, ουκ εξ έργων, ή να μη της καυγήσετε. Αυτού γαρεστέν ποιήμα κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού, επί έργης αγαθής εις προετοίμασέ. Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, «Ιδού εγώ αποστέλλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων, γίνεστε ομφρόνιμοι όσοι όφης και ακέραιοι όσοι περιστερέν. Προσέχετε δε από των ανθρώπων, παραδώσουσι γάριμάς στη συνέδρια και εν τε συναγωγές αυτών μαστιγώσουσιν ημάς. Και επί ηγεμόνας δε και βασιλής, ακθήσετε ένε και νεμούν, εις μαρτύριον αυτής και της έθνηση. Όταν δε παραδιδώσει μας, μη μεριμνήσετε πόσοι τη λαλήσετε, δοθήσετε γαριμήν εν εκείνη τη ώρα τη λαλήσετε. Ου γαριμήσεστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνον, και επαναστήσονται τέκνα επιγονείς και θανατώσουσιν αυτούς, και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτως σωθήσετε». Μετά το Μέγα Ελεός, δεομεθάς επάκουσον και ελέησον, έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμ, και πάυς εν Χριστώ ημών αδελφότητος, τι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, επισκέψεως και διαφυλάξεως των δούλων του Θεού, πάντων των Χριστιανών, των κατοικών των και παρεπιδημών των εντυπωλητά αυτών, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών του Ιερού Ναού Τούτου, έτη δε και των δούλων του Θεού, πάντων των παρακολουθούντων, την Ιεράν Θεία Λειτουργία ταύτη, μετά των οικείων αυτών, και υπέρ ευχαριστίας της Ιεράς Θείας Λειτουργίας ταύτης, του δούλου του Θεού ευτυχίου ιερέως και της οικογένειας αυτού και της δούλης του Θεού ευγενίας, θείας χάριτος, ευλογίας και προόδου και ευχαριστίας και των δούλων του Θεού Πακομίου Ιερομονάχου υπεραναρώσας αυτού και των δούλων του Θεού Κρυστάλλου, Ανδρέας Κωνσταντίνος, Αλέξανδρο, Σοφία και Ειρήνη, υγείας και βοηθείας και αναρρώσεως υπέρ αυτών, πάντων των παιδών των ενασθενείας, των πατέρων και αδελφών ημών, των ενοχλουμένων υποπνευμάτων ακαθάρτων, πάντων μνημονεύομεν, εν τη Αγία και Ιερά Πρόθεση ταύτη και εν το Ιερό Ναό Τούτου, και της δούλης του Θεού Αλεξίας, και του δούλου του Θεού Μάριου, και της δούλης του Θεού Ισιδώρας Σταυρούλας, και αβάπτης του τέκνου αυτών, υγείας και βοηθείας υπέρ αυτών υπομένων. Τη χάρητη και τη ευλογία της Αγίας ως Παρθενομάρτυρος και Αθληφόρου Παρασκευής, μνήσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών δούλων Σου, των επικαλουμένων σε το Άγιον όνομά Σου, τη χάρητη και τη ευλογία του τιμίου και ζωπιού σταυρού πάντων των Αγίων εν το Ιερό Ναό Τούτο υπερευλογίας και ευχαριστίας προς τον Άγιον ένδοξον μεγαλομάρτυραν φανούριον των θαυματουργών, μνήσθητη Κύριε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τον επικαλουμένον το όνομα του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, μνήσθητη Κύριε και τα αιτήματα των καρδιών ημών και πάσαν την βουλή ταχαίως πλήρωσαν Κύριε σταυρέ του Χριστού, περαγία Θεοτόκε, εκπληρώνει μας προς εργασία των εντολών Σου, ή να δοξάζομαι και ανυμνούμε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, μνήσθητη Κύριε και του δούλου του Θεού, Χρυσοστόμου Ιερομονάχου, του καθηγουμένου της Ιεράς και σεβασμίας μονής, αβά Γερασίμ, του Ιορδανή του μνήσθητη Κύριε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και θεράπεσον ημάς, Κύριε, από κάθε ασθένεια και από κάθε κακό, μνήσθη Κύριος ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και υμνής των κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, ενθάδευ σεβοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων, αιωνία η μνήμη αυτών, έτη δε και του δούλου του Θεού Γεωργίου ιερέως, Μαρίας πρεσβυτέρας και δέσποινας, μνήσθητη Κύριε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπαμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Οικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εύξες την κατεχομένη των Κυρίων, Χριστή περ των κατεχομένων δεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτού τη Αγία αυτού καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της εκάρητη, τα τυχούμενη τας κεφαλάσιμων, το Κυρίο κλείνατε. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε με τις των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη, Κυρίου δεηθούμε. Κυρία ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη σοφία, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη σοφία, όπως υπό το κράτος σου, πάντοτε φυλατώμενοι, σε δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ηλάστη, ο Θεός υπότισε, ο Θεός υπότισε, της άξιος το συνεδεμένο. πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, προσκυνητών, επιτρόπονται και συνδρομητών του Ιερού Ναού, των Ιερών Παρεκκλησίων και των Ιερών Εικονοστασίων τούτων. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, πίσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ον τα ονόματα Κύριε μνημονεύομεν εν το ιερό ναό τούτο. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαια ειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. tasdiras en Sofía πρόσκομε. Πιστεύω εσένα, Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης ορατώνται πάντο και αοράτο, και εσένα, Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εφωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου πειθέντα, ομοούσιο το πατρίδιου τα πάντα εγένετο, το δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροφίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καδεζόμενον εδεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιό, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο, και συνδοξαζόμενο το λαλίσας διά των προφητών, εις μίαν Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογών ευάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Αμήν. Στο μεν καλός, στο μεν μεταφόβου, πρόσκομεν την Αγία αναφορά, εν ειρήνη του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών και μετά του Πνεύματος σου αναυκόμεν τας καρδίας αυτού μαθητές και αποστόλεις υπόν, λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημόν κλώμενον, εις άφεση αμαρτιών. Αμήν. Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκείνων, εις άφεσιν αμαρτιών. Του σταυρού, του τάφου, της τριμέρα Αναστάσεως να αναβάστρες ο καθένας. Κατά πάντα και δια πάντα σε ύμνομα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και δόμεθάς. Ταύτων και ανέβαμε τα κατρία και παρακαλούμε. Σαρετός της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Αξίον εστίνος Επισκόπου ημών Ιερονίμου, χάρισε τις Αγίες Εκκλησίες, εν ειρήνη στον έντιμον υγειάμα κρυμερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας. Κύριε Λέησον. Και ο νεκαστός, κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρας ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των προσκομιστέντων και εγκαστέντων τίγιον δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και εν οερών αυτός θυσιαστήριον. Σας μην επαδίες πνευματικής σας την καταπέμψε με το δυνατής και τη δωρεάν του Άγιου Πνεύματος δεηθόμεν. Πέφτωρες την ημιμάς από πας τη λήψας, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβείς όσων ελέησαν και διαφύλαξαν εμάς ο Θεός της ευάρητη, την ημέρα πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον, παρά το Κύριε της Σώβας άγγελων ειρήνης, πίστευαν οδηγών φύλακα των ψημών και των σωμάτων ημών παρά το Κύριε της Σώβας, τα καλά και συμφέροντα δεσμικές ημών και ειρηνή το κόσμο παρά το Κύριε της Σώβεθα, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εξελέσσον, παρά το Κύριε της Σώβεθα, ουστή ανά το τέλη της ζωής ημών, ανώδη να ανεπέσχεται ειρηνικά και καλήν απολογίων, επί του φοβερού βήματος του Χριστού της Σώβεθα, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και Ελένη. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανόν και επί τη γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσει μην σήμερου, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη, πάση και το πνεύμα της σου, τας κεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνει. Σου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των Τη 8η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατηλάτου. Θεόδωρος ο ένδοξος Μεγαλομάρτης του Χριστού ήτο κατά τους χρόνους του βασιλέως Λικινίου, εν έτη 320 καταγόμενος μεν από τα Ευχάητα, τα οποία κοινώς ονομάζονται Εφλεέμ και βρίσκονται εις την Γαλατεία εις τον Εύξηνο Πόντο. Ούτως λοιπόν υπερέβαλε τους πολλούς κατά το κάλος της ψυχής και την ωραιότητα του σώματος και κατά την δύναμη των λόγων, φρόνιμος και γνωστικός υπέρ τους νέους του καιρού εκείνου, τόσον ώστε δια την επιλωτίαν του και τη γνώση του τον ονόμαζαν βρύση της ρητορικής. Δια τούτο και όλοι εφιλοδημούντον αποκτήσωση τη φιλία. Όθεν και ο βασιλεύς Λικίνιος πολλήν επιμέλειαν και φροντίδα είχε να συνομιλήσει με ταυτού και τον διόρισε εν αρχιστράτηγο. Του έδωκε δε και την πόλη Ηράκλειαν προς τη μήνα την εξουσία. Εμήν πρέπον να υπακούμε και εμείς. Κύριε Θεόδωρε, ή να λάβεις τον κόπο να έλθεις εδώ δια 2 αίτια. Ένα μεν να γράψω μεν διαταγάς εις πάσαν πόλην και χώραν, δια ταύτην την υπόθεση, άλλο δε να θυσιάσω μεν εμείς πρώτοι προς τους θεούς, ή να είδει και ο κοινός λαός την ειδική μας αγάπη, την οποία να έχουμε προς τους θεούς, να αυξάνουν περισσότερον των πόθων των προς τα είδων. Υγίαινε. Αυτήν την επιστολή έγραψε ο βασιλεύς και την έστειλε με επιφανείς ανθρώπους προς τον Άγιο. Ο δε Άγιος, ως είδε τους βασιλικούς ανθρώπους, τους εδέχθη και τους ετίμησε, τους έδωκε δωρεάς και τους εφιλοξένησε 3 ημέρες. Μετά ταύτα οι αποσταλέντες τους έλεγε να υπάγουν και να ύπουν, και του βασιλέως η διαταγή θα γίνει και η δική σας μόνον εφραίνεστε και χαίρεστε. Όταν έφτασαν η προσδιορισμένη ημέρα κατά την οποία τον διέτασε ο βασιλεύς να αναχωρήσει, έγραψε και αυτός επιστολήν γράφων ούτω. Θεόδωρος ο Στρατηλάτης Λικινίων το βασιλεί και αυτοκράτορ Ρωμαίο χέρι. Την τιμίαν σου γραφήν εδέχθην βασιλεύς και έπρεπεν και προσκύνησε αυτήν. Είδον δε γραφήν εδέχθην βασιλεύς. Είδεν την διάφθηνη γραφήν εχάρη πολύ, διότι βεβαιώθη ως ενόμισε ότι ο Άγιος φροντίζει δια τα είδωλα. Ο δε Άγιος έγραψε ταύτα δια 2 αιτίας. Αφενός μένει να μαρτυρήσει εκεί στην Ηράκλειαν και αγιάσει την πατρίδα του, αφετέρου δε δια να στηρίξει με το μαρτύριόν του τους χριστιανούς στην ευσέβεια. Εσύναξε λοιπόν ο βασιλεύς 8.000 άνδρας του στρατού του, επήρε και τα είδωλα των μεγαλύτερων θεών και ανεχώρησε με χαράν δια την Ηράκλεια. Κατ' εκείνην δε τη νύχτα προσευχόμενος ο Άγιος, είδεν ως να εχάλεσεν η σκέπη του οίκου, εις τον οποίον έμενε και φλόγα μεγάλη ανέβαινε και κατέβαινε από τον ουρανόν, και φωνή οικούστη ουρανόθεν λέγουσα. Θάρση, Θεόδωρε, διότι εγώ είμαι μετά σου. Όταν δε ήλθεν εις αυτόν ο Άγιος, εγνώρισεν ότι δι' αυτόν ήτο το όραμα και ότι ήτο καιρός να μαρτυρήσει. Όταν δε ήκουσε ότι έρχεται ο βασιλεύς, εισήλθεν εις το δωμάτιόν του, εις το οποίο προσήφιετο, και εδέτω εις τον Θεόν με τα δακρύων λέγουν. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του αληθινού Θεού, Συ ως της κατήλθες από τους ουρανούς εις την γην, δια να μας δείξεις την οδόν και των τρόπων, πώς να ερχόμεθα και εμείς από την γην εις των ουρανών. Συ ως της ενεδίθης σάρκα ανθρωπίνη, δια να σώσεις των άνθρωπων, Συ ως της υπέμεινα σταυρών και θάνατον, δια να δείξεις και εις εμάς πώς να υπομέναμε τον θάνατον δια την αγάπη σου, Συ δυνάμωσόν με, Συ ενίσχυσόν με να μαρτυρήσω δια το όνομά σου. τιμήσει η Θεή. Ταύτα λέγον ο βασιλεύς κολακεύων των Άγιων, ο δε Άγιος απεκρίθη. Πολλά τα έτη σου βασιλεύ, η διαταγή σου να γίνει. Πλην δόσμη κατά την εσπέραν ταύτην τα είδωλα των μεγαλύτερων θεών. Θεόδωρε, ιδού έχασεν η ημέρα της θυσίας. Ελθέ λοιπόν και θυσίασε εις το φανερόν εις τους θεούς, όπως είδωσε και οι επίλοιποι άνθρωποι και γίνουν προθυμότεροι προς τους θεούς. Ενώ δε έλεγεν ο βασιλεύς τούτους τους λόγους, εκατόνταρχος της ονόματι Μαξέντιος, ιστάμενος προς το βασιλέα είπε, «Μα τους μεγάλους θεούς βασιλεύς, σήμερον υπατήθη η βασιλεία σου από τούτον των μιερών Θεόδωρων. Διότι εχθές είδον εγώ την χρυσήν κεφαλή της θεάς Αρτέμιδος εις χείρα εν ξενός τοχού, τον ηρώτησα που την έβρε και μου είπεν ότι αυτός ο Θεόδωρος τους την εχάρισε. Ως ήκουσε τούτο ο βασιλεύς όλος εταράχθη και πολλήν ώραν έμεινε άφωνος. Ο δε Άγιος απεκρίθη. Με την δύναμη του Χριστού μου βασιλεύς έπραξα καθώς αληθώς λέγει ο εκατόνταρχος Μαξέντιος, όμως καλώς συνέδριψα αυτούς, επειδή οι θεείς ούτε τον εαυτόν τον δεν ειδηνήθησαν να βοηθήσουν. Πώς θα δινηθούν λοιπόν να βοηθήσουν εσάς». Ο δε βασιλεύσος σήκουσε και την απόκριση του Αγίου έμεινε άφωνος και έξω του ναού του, εκ της πολλής δε λύπης του έβαλε τη δεξιάν χείραν του στο πρόσωπόν του και πολλήν ώραν λυπούμενος έλεγε, «Θεόδωρε, αυτά είναι αμοιβέ προς τους θεούς, αυτά εθάρουν εγώ ότι σε ετοίμων. Ούτως ήλπιζω να κάμεις και εσύ προς τους θεούς. Όντως είσαι της πονηρίας κατοικητήριον ασεβέστατε». Τότε ο Άγιος απεκρίθη, «Βασιλεύ, άγνωστε και μωρότατε. Τι θυμώνεσαι τόσο πολύ, ή δε και μόνος σου και ενόησον την δύναμη των θεών σου. Εάν αυτοί ήσαν αληθώς θεοί, πώς δεν ειδηνήθησαν καν να βοηθήσουν τους εαυτούς του. Πώς δεν έστειλαν πύλη να κατακάψουν, αλλά για να είναι χρυσός και άψια αξώνα δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν». Ταύτα ως ήκουσεν ο βασιλεύς όλος ηλιώθη από την κακία του, ήλαξε και το πρόσωπό του και παρευθύσε πρόσταξε να τανίσουν τον Άγιον εις τέσσερα μέρη και να τον δίρουν με νεύρα ομά βουών, δίδοντες εις μεν την ράχην του αθλητού πληγάς ατακόσιας, εις την κοιλίαν πεντίκοντα, το δε λεμόν του Αγίου να χτυπώσει με μολυβδίνα σφαίρας. Ήτα ξέουσιν αυτόν και με λαμπάδες καίουσιν. Ύστερον τρίβουσι τας πληγωμένας και κεκαυμένας άργας του με τούβλα και κεράμους, και ούτω τον ρίπουσιν στην φυλακή και σφαλίζουσι τους πόδας του εις των τιμωρητικών ξύλων, αφήνοντας αυτόν νύστην 7 ημέρες. Και όμως ο Άγιος όλα τα υπέμεινε δια την αγάπη του Χριστού και παιδευόμενος άλλο δεν έλεγε ημί μόνον «Δόξασι ο Θεός μου». Διήλθε λοιπόν ο Άγιος εκείνα στα 7 ημέρας πεινασμένος και διψασμένος. Μόνον δε η χάρις του Θεού ενεδυνάμωσαν αυτόν. Μετά ταύτα επρόσταξαν ο βασιλεύς και εξέβαλαν τον Άγιον από την φυλακή. Ήρχιζε πάλι με κολακία να λέγει προς τον Άγιον, «Πολλά τι να συμβαίνουσιν εις τους ανθρώπους, τα οποία εμείς δεν δυνάμεθα να εννοήσουμε, ως και αυτή η υπόθεση η οποία οικολούθησε νησέ φίλε μου Θεόδωρο. Το μεν πόθεν και διατίον είδησες και ητίμησες τους θεούς, και πώς υπέμεινα στας τόσες παιδεύσεις δεν δύνομαι να το εννοήσω. Θέλω καν τώρα να συνέλθεις εις το νου σου, να θυσιάσεις τους μεγάλους θεούς, αυτοί δέους ελεήμονες όπου είναι θέλουν ξεσυγχωρέσει ήτι και ανέπτεσες προς αυτούς. Αλλά κι εγώ δια τας τιμωρίας και τας παιδεύσεις, τας οποίας σου έκαμα, θέλω σε ανταμείψη με πλουσίας δωρεάς». Ο δε Άγιος απεκρίθη, «Δεν είναι δυνατόν να αρνηθώ το όνομα του Χριστού του αληθινού Θεού. Όχι εάν ήθελες μη δώσει χαρίσματα, αλλά κι αν ήθελες με κατακόψεις λεπτά τεμάχια, πάλι δεν ήθελες δυνηθεί να με αποξενώσεις από το Χριστόν. Εάν δεν θέλεις να πληροφορηθείς ότι η αλήθεια σου λέγω δοκίμασε δια να βεβαιωθείς, ότι δεν είναι καμία πέδευση ικανή να με χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού». Ταύτα ως ήκουσεν ο βασιλεύς διέταξε να στήσουν σταυρών, ορθών έξω της πόλεως και να σταυρώσουν τον Άγιο. Οδήγησαν λοιπόν οι στρατιώτες των Άγιων εις τον τόπο του μαρτυρίου και εκεί εκάρφωσαν τα σχήρας και τους πόδας του εις των σταυρών. Έπειτα, ό,τι στηριώδους απανθρωπίας, επέρασαν εις το παιδογόνον και κρυφίον μέρος του μάρτυρος Περώνη, η οποία έφτασε έως τα εντόστιά του. Ίστατο δε γύρωθεν τα πεδία, τα οποία ετόξευον τον Άγιον με τόξο στο πρόσωπο. Όθεν από τα βέλη εχύθησαν εκόρε των οφθαλμών του. Άλλοι δε εξέκοψαν και τα σπερμογόνα του μέλη, και όμως ο Άγιος εσταυρωμένος υπέμεινε γενναίος και εκ βάθους καρδίας έλεγε: «Κύριε, Κύριε ο Θεός μου, Συ προείπεσαι σε με, ότι θα είσαι μετεμού. Τώρα δε δια τι με εγκατέλειψας? Ιδού έφτασε καιρός βοηθείας, δια τούτο βοήθησόν μου, διότι και εγώ δια σε πάσχω όλα ταύτα. Δια την αγάπη σου παρέδωκα το σώμα μου εις τη άφτας τιμωρίας. Συ λοιπόν ο Θεός μου, δυνάμωσόν με και παράλαβε την ψυχή μου επεμού, διότι δεν δύναμαι να υπομένω περισσότερο». Λέγον ταύτα ο Άγιος είδεν υπηρέτην του τεινά ονόματι Ούαρον, ότι έκλαιε και έγραφε τα μαρτύριά του και του λέγει με μικράν φωνή: «Τέκνον μου Ούαρε, να μην αφήσεις την εργασία σου, υπόμενε έως σου να γράψεις όλον το μαρτύριόν μου». Ταύτα είπεν ο μάρτης και σιώπησε παντελώς. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Επειδή δε ο Άγιος έμεινε τη νύχτα εις των σταυρών, δια τούτο ενόμησεν ο Λικίνιος, ότι ήδη απέθανε. Υπατάτο όμως ο Μάτιος, διότι κατά το μεσονύκτιον άγγελος Κυρίου κατέβη εκ των ουρανών και έλυσε τον Άγιον από των σταυρών, και όλον η γη επίησε. Έπειτα εισπάστη και του είπε: «Χαίρεις Θεόδωρε, στρατιώτα του Χριστού, θάρση και ενδυναμούεν το ονόματι του Χριστού του αληθινού Θεού. Ιδού μετά σου είναι ο Θεός και δια τι είπες ότι σε εγκατέλειψε? Τελείωσαν την οδόν του μαρτυρίου σου και θέλεις έρθει προς τον Κύριον να λάβεις τον ειδημασμένον συστέφανο». Ταύτα είπεν ο άγγελος και παρεθείς έγινε άφροντος. Ο δε Άγιος ως είδε τον εαυτόν του λελημένον, ήρχισε ψάλλων και ευλογών των Θεών, έλεγε δε: «Υψώσωσε Κύριε ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου, και ευλογίζω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος». Και ούτως ευχαριστών των Θεών διήλθε τη νύχτα εκείνη. Ότε δε εξημέρωσεν έστειλαν ο Λικίνιος δύο υπηρέτες του, Αντίοχον και Πατρίκιον καλουμένους, δια να σηκώσωσιν το σώμα του Αγίου και να το ρίψωσιν εις την θάλασσα, να μην το πάρουν οι χριστιανοί και το έχουν εις αγιασμόν. Επήγαν λοιπόν οι απεσταλμένοι και των μεν σταυρών εύρων κατά γης, των δε Άγιον δεν τον είδαν. Λέγει τότε ο Αντίοχος προς τον Πατρίκιο: «Αληθώς λέγουν οι Γαλιλαίοι ότι ο Χριστός ανεστήθη εκ νεκρών, διότι ανέστησε και τούτον τον δούλον του Θεόδωρον, τον οποίον και έλαβε μαζί του, δια τούτο δεν τον ευρίσκομεν». Ο Πατρίκιος ως ήκουσε ταύτα, επήγεν πλησιέστερον εις των σταυρών και βλέπει καθαρός πλησίον αυτού των Άγιων, λελημένων, υγειά και ευχαριστούντα των Θεών. Τότε ως είδον το θαύμα τούτο εβόησαν και οι δύο μεγαλοφόνους: «Μέγας ο Θεός των χριστιανών, προς δε τον Άγιον ύπον, δεόμεθά σου μάρτης του Χριστού, δέξε και ημάς, διότι και εμείς χριστιανοί είμεθα». Όχι δε μόνον οι δύο ούτι επίστευσαν εις τον Χριστόν κατά την ώραν αυτήν, αλλά και οι άλλοι 85. Ως έμαθε τούτο βασιλεύς, έστειλε τον επίτροπον της βασιλείας του, ήτι τον Ανθίπατον και έστειν ονόματι με 300 στρατιώτας, δια να θανατώσωσι τον Άγιον. Ως δε πήγαν και αυτοί και είδαν τον Άγιον ζώντα, επίστευσαν και αυτοί, αλλά και πλήθος ανθρώπων πολύ και άπειρων συνέδραμε την ημέραν εκείνη και επίστευσαν εις τον Χριστόν των αληθινών Θεών. Τότε η στρατιώτης Λέανδρος καλούμενος επήγε και είπε του βασιλέως: «Γίνος και βασιλές πολύχρονε, ότι όλος ο λαός της Ηράκλειας άφησαν τα είδωλα και πιστεύουν στον λεγόμενο Χριστόν από τας μαγείας του πλάνου Θεοδόρου». Ταύτα ως ήκουσεν ο Λικίνιος και βλέπουν ότι η πόλη ήτοτε ταραγμένη, επρόσταξε των διατεταγμένων επί του στρατιώτη να υπάγει μετάλλων στρατιωτών και να αποκεφαλίσωσε τον Άγιο. Χριστιανοί δε πολλοί εκεί ευρίσκονται εμπόδισαν τους στρατιώτες, αλλά ο Άγιος μόλις καταπαύσαν τους χριστιανούς είπε: «Αδελφοί μου χριστιανοί, μην οργίζεστε κατά του βασιλέως Λικινίου, διότι αυτός είναι υπηρέτης του πατρός του διαβόλου. Εγώ δεν πρέπει να υπάγω προς τον αγαπημένον μου Χριστόν». Λέγον αυτά ο Άγιος έκαμε το σταυρόν του εισόδον του το σώμα, προσδέ τον ταχυγράφον του Ούαρον είπε: «Τέκνον μου, να μην αμελήσεις να γράψεις το μαρτύριόν μου και την ημέρα της τελειώσεώς μου. Μετά δε τον θάνατό μου να πάρεις το σώμα μου, να το υπάγεις στα Ευχάητα την πατρίδα μου, Χαίρε λοιπόν και φρένου και πίστευε στον Χριστό. Παρευθύς με τον λόγον του έκυψε την κεφαλήν του και ο στρατιώτης τον επεκεφάλισε. Τότε ευσεβείς χριστιανοί έλαβαν το σώμα του Αγίου και με λαμπάδες και θυμιάματα το επήγαν στα Ευχάητα και ετέθη στον πατρικόν αυτού οίκον, καθώς ο μάρτης επρόσταξε περί τούτου των ταχύγραφων του Ούαρον, ο οποίος ή το παρόν εις το μαρτύριον και εις τα διάφορα είδη των βασάνων όσα έλαβε, καθώς και τα παραθεού βοηθείας και αντιλήψεις ως τα σηξιώθη. Πολλά δε θαύματα γίνονταν κατά τις ημέρες εκείνες δια πρεσβειών του Αγίου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου. Ζαχαρίας ο Άγιος Προφήτης ήταν από το γένος του Ισραήλ, εκ φυλής Λεβί και γεννήθη εις την Γαλαάδ. Το όνομά του ερμηνεύεται μνήμη Θεού. Ούτως επέστρεψεν εις την Ιερουσαλήμ μετά την Βαβυλώνια αιχμαλωσία των Εβραίων, γέρον ήδη κατά την ηλικία. Εκεί στην Βαβυλώνια βρισκόμενος είπε πολλάς προφητείας στο λαό του Θεού και πολλά τέρατα και σημεία έδωκεν εις απόδειξη της αληθείας των προφητιών. Ούτως είπεν εις τον αρχιερέα Ιωσεδέκ ότι θα γεννήσει Υιόν και ότι θα ιερατεύσει εις τον Κύριον εν τη Ιερουσαλήμ. Ούτως ευλόγησε και τον Σαλαθιήλ και είπε προς αυτόν ότι θέλει γεννήσει Υιόν και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ζωροβάβελ ή τη σπέρμα Βαβυλώνος. Ζωρό ερμηνεύεται σπέρμα Βαβέλ δε Βαβυλών. Κατά τους χρόνους κύρου του βασιλέως των Περσών έδωκε σημείον τι παράδοξον δια των κρίσεων των βασιλέα της Λιδίας, επίσης δια την εκπόρθηση και αφανισμών της Ιερουσαλήμ, καθώς και δια το τέλος του Ισραήλ, ομοίως δια την αρχήν και το τέλος των εθνών, δια την μέχρι τέλους καταστροφήν και ερήμωσιν του εν Ιερουσαλήμ ναού, ότι θα εκλείψωσιν οι προφήτε από τους Ισραηλίτες, ως και ότι θα αργήσωσιν ιερείς και τα Σάββατα. Αυτός προεφήτευσε και την διπλήν κρίση ή της μέλη να γίνει. Αυτά και άλλα πολλά προεφητεύσας εκοιμήθη εις γύρας βαθύ και ετάφη πλησίων εις των τάφων αγγαίου του προφήτου. Τι αυτή η μέρα εάγιε μάρτυρες Μάρθα και Μαρία αδελφέ, συν το οσίο Λικαρίων ηξίφτελιούται. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Ήττομεν του φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, έβραμε πίστην αληθήν, αδιέρετον τριάδων προσκυνούντες, ας τη γάρη μας έσωσεν. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, ευχαριστήσαμε τον Κυρίο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Άντε λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός τη συγκάριτη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ευχαριστούμε στις δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατεξίωσας ημάς των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον τα φόβο σου πάντως φρούς της ημών, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων στον Αγίον. Αμήν. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν, Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισπεπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασαν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς εν τη δόξα σου, ότι θα είχες δυνάμει και μη εγκαταλείπεσαι μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσε, τις άρχωσε ημών τα στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσα καθή και πάντοτε τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνω, εξού του Πατρός το φώτον, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εξολόθρεψας των δαιμόνων τα στήφη και νικηφόρης όφθης αθλήτης, όθεν σε πίστη αεί μακαρίζομεν. Την κλίσιν καταλήλων δείξας της έγκης όφε, ταμείον επαξίαν της επιπνίας Θεού, Ζαχαρία και γέννησε, έχω κάρεν το βίο, συλλαλών τους αγγέλους, φωτίζον τους εν σκότη, Εφραίνου κι εσύ πρεσβύτα δίκαι, δεξάμενος έναν κάλεστον ελευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάσταση. Κυρίου δεηθόμεν, διελέησου, ευλογία Κυρίου και έλεος εμφεπιμάστη αυτοχάρητη, και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σε ο Αναστάσεκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες του Παναχράντου και Παναμό Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταύρου, τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίας των Τιμίων Θείων Υπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και εσείς του τιμέαν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ανδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων του Αγίου Θεοδόρου του Στρατηλάτου, που και την Ιεράν Θεία μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Μυροβλήτου Φανουρίου του Θαυματουργού και του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Μυροβλήτου Δημητρίου του Θαυματουργού, των Αγίων και Θαυματουργών Ισιδώρων του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου και πάντων των Αγίων εν το ιερό ναού τούτο, ημάς δε λεήσαι και εσώσεως αγαθός και αγίων. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης. Ήταν από τα πρώτα βιβλία, Πάτερ Παύλε, που μου έδωσε η μητέρα μου να διαβάσω το βίο των Αγίων Θεοδόρων, του Στρατηλάτου και του Τύρωνος. Όταν λοιπόν άρχισα να διαβάζω το βίο του Αγίου Θεοδόρου του Στρατηλάτου, θυμόμουν ότι κάποιος από τους δύο Αγίους, το μαρτύριό του ήταν το φρικτότερο μαρτύριο όλων των μεγαλομαρτύρων Αγίων. Και είπαν στον Αριστίδη, άραγε ποιος από τους δύο, δεν θυμάμαι, ο Στρατηλάτης ή ο Τύρων. Είναι ο Στρατηλάτης, το μεγαλύτερο μαρτύριο όλων των μαρτύρων, των μεγαλομαρτύρων, των Αγίων. Και σταυρώθηκε και όλα αυτά τα Άγια μαρτύρια, τα οποία υπέστη και μάλιστα όταν το διάβαζα τον Άγιο, τώρα λύγησα στο τέλος, την ώρα που κοινωνούσα, όταν το διάβαζα έκλαιγα σταμάτητα. Και εκεί όταν τον σταύρωσαν, όπως τον Χριστό, θυμάμαι μικρό παιδί, πονούσα πάρα πολύ. Πονούσα όλο μου το σώμα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και λέω, αν η πόνη είναι εκ του Αγίου, είναι ευλογία. Αν όμως η πόνη είναι κάτι άλλο, τότε κάτι άλλο συμβαίνει. Έτσι λοιπόν άφησα να περάσει η βιογραφία και ξανάρχισα να ξαναδιαβάζω το βράδυ πριν κοιμηθώ το βίο του Αγίου Θεοδόρου του Στρατηλάτου. Η πόνη ήταν φρικτή, ακόμα και τα δόντια μου πονούσανε και όλο μου το σώμα. Μπορώ να πω μέσα μου μάτωσε όλο μου το σώμα διαβάζοντας τον μεγάλο βίον αυτό. Και για να σας κάνω να γελάσετε, παραπονέθηκα και είπα, μα γιατί ο Άγιος Θεόδωρος όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, 7-8 χρόνων παιδάκι, μου έβαζε η μητέρα μου από μικρό παιδάκι να διαβάζω βίους Αγίων. Αλλά εμένα δεν μ' άρεσαν οι βίοι των Αγίων που ήταν οι όσοι, Αριστίδη μου, μ' άρεσαν των μαρτύρων και έλεγα, 9 χρονών παιδάκι είπε, αξίωσέ με και εμένα να φτάσω στο μαρτύριο, έστω και στο τέλος της ζωής μου. Αυτό πάντοτε παρακαλούσα και εξακολουθώ και το παρακαλώ. Και θυμήθηκα τότε και είπα, αχ, λέω, ζηλεύω τον Άγιο Θεόδωρο, είπα. Γιατί ο Άγιος μου Δημήτριος δεν έχει τόσα πολλά μαρτύρια και έχει ο Άγιος Θεόδωρος, έκανα δηλαδή ζήλιες μεταξύ των Αγίων, παιδικές ζήλιες. Όταν όμως έμαθα τα απόκρυφα του Αγίου Δημητρίου, το μεγάλο μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου, τότε άρχισα να ισορροπεί ζυγαριά και να λέω, Πάτερ Παύλο και Γεώργιέ μου, ότι και ο Άγιος Δημήτριος ονομάστηκε Μεγαλομάρτυρας και για ένα άλλο ακόμα λόγο, ότι ο Κύριος τον Άγιο Δημήτριο, Αριστίδη μου, τον πήρε και τον κάθισε στην αγκαλιά του και ο Άγιος Δημήτριος άκουσε και ανάπνευσε την χάρη του Κυρίου, την αναπνοή του Κυρίου. Είναι τόσο τεράστιος Άγιος, ο Άγιος Δημήτριος. Γι' αυτό εξακολουθεί ακόμα, παρόλο που έχουν περάσει αιώνες των αιώνων και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου είναι ασταμάτητα, δεν σταματιούνται. Δεν μπορεί να τα σταματήσει κανένας. Κάθε μέρα θαύματα, χιλιάδες θαύματα καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη από τους πατέρες και από τον πατέρα Γεώργιο. Και ο Άγιος Δημήτριος είναι ο πιο ζωντανός Άγιος όλων των μεγαλομαρτύρων Αγίων και όλων των Αγίων, οσίων και δικαίων. Γιατί το λέγω αυτό? Γιατί τον παίρνουμε ακόμα και τώρα. Γιατί αν τον επικαλουστούμε, αυτός θα έρθει αυτόματα, αμέσως θα έρθει. Είναι ο πιο ταχύς Άγιος, γι' αυτό και μαρτυρώ πάντοτε για τον Άγιο Δημήτριο. Και όταν θα πηγαίνετε στη Θεσσαλονίκη, και εσείς οι Θεσσαλονικείς που δεν το ξέρετε, ενώ τον έχετε εκεί τον Άγιο, όλη η Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία, αλλά και εμείς η κάτω Ελλάδα, να ξέρετε, όταν θα πάτε να γονατίσετε στον τάφο του Αγίου, στο παρεκκλήσιο του τάφου, έτσι λέγεται, το παρεκκλήσιο του τάφου, όχι στο λείψανο, στο παρεκκλήσιο του τάφου, αφουρκαστείτε και αφήστε την καρδιά σας ελεύθερη, αφού γονατίσετε όμως, και ρωτήσετε τον κατά το δικό σας θέλημα, αλλά μην δώσετε απάντηση, γιατί σε εσάς θα δώσει απάντηση ο ίδιος ο Άγιος, όπου η απάντηση που θα σας δώσει μέσα στην ψυχή σας είναι αλάνθαστη. Ήταν ένας κύριος ο οποίος ήταν εδώ από την Αθήνα. Ποιος γιορτάζει σήμερα, ο Άγιος Δημήτριος ή ο Άγιος Θεόδωρος? ο Άγιος Θεόδωρος. Αλλά γυρίζουμε στον Άγιο Δημήτριο. Ένας κύριος ήθελε να πάει το παιδί του κατόπιν λευκαιμίας στο εξωτερικό, σε 2-3 μέρη και στην Ελλάδα. Του είπα λοιπόν, πήγαινε, γονάτισε Θανάση, που δεν το κάνουμε, από την καρδιά μας γονάτισε στον Άγιο. Τα ακούς, Παπαγιώργη μου, που είσαι στον Άγιο, και γονάτισε στον Άγιο. Γιατί του είπα, πήγαινε, γονάτισε και παρακάλεσέ τον Άγιο και πες του, σε ποιον γιατρό να πάω να θεραπευτεί το παιδί μου. Αν σου το πω εγώ ή ο γιατρός, μπορεί να είναι μόνο ιατρικά και ανθρώπινα και να μην υπάρξει θεραπεία, αλλά ο Θεός θα σου στείλει το κατάλληλο γιατρό για να σου δώσει τη θεραπεία. Έτσι λοιπόν πήγε στον τάφο, γονάτισε, έκλαψε πάρα πολύ και τότε άκουσε μία δυνατή φωνή μετά από το πολύ του κλάμα μέσα στο κεφάλι του και του λέγει, θα πας σε αυτόν τον γιατρό ο οποίος βρίσκεται στην πόλη μου, θα πάρεις το μύρωμα, θα του το δώσεις, θα με γνωρίσει και το παιδί σου θα γίνει καλά χωρίς πρόβλημα. Σηκώθηκε αμέσως και ό του θαύματος βρέθηκε ένας ιερέας εκεί, και μάλλον ο Παπαγιώργης, ο οποίος κρατούσε το μοναδικό μύρος στην τσέπη του και του λέει, πάτερ, μήπως μπορείτε να μου δώσετε λίγο μύρο; Εκείνη τη στιγμή δεν έχω, αδελφέ μου, 1 λεπτό. Α, έχω. Βγάζει από το σακάκι του το μύρο που κρατούσε και του λέει, πάρτο. Του έκανε μεγάλη εντύπωση όμως και τότε του ζήτησε να κάνει μία προσευχή στα λείψανα του Αγίου. Έφυγε, ήρθε στην Αθήνα. Πάτερ, αυτό και αυτό είναι αλήθεια; Δεν μένει παρά να πας στην πόλη του Αγίου, να κλείσεις τα μάτια σου. Επιλογές δεν έχεις. Μην νομίζετε ότι στο εξωτερικό είναι καλύτερα από την Ελλάδα μας. Γι' αυτό λοιπόν εμπιστέψου όχι εμένα ούτε τους γιατρούς, αλλά τη φωνή που άκουσες, γιατί εγώ δεν πονώ όπως πονάς εσύ που είσαι πατέρας, ούτε ο γιατρός δεν πονάει, διότι έχει χιλιάδες άλλα παιδιά ασθενείς, όπως εσύ είσαι ο πατέρας και η μάνα και τα παιδιά σου. Έκανε υπακοή, πήγε και βρήκε τον γιατρό και του λέγε, αυτό είναι για σας. Και ο γιατρός άρχισε να τρέχει τα μάτια του και του εξήγησε, του έδειξε όλες τις μαγνητικές, τα πάντα. Και η εγχείρηση έγινε, επέτυχε και τώρα το παιδί ζει και προοδεύει και συνεχίζει. Μέγας ο Άγιος Δημήτριος, ο οποίος είναι ολοζούνταν η χάρη του ανά τους αιώνες των αιώνων και είναι ο μοναδικός Άγιος ο οποίος έφτιαξαν κανάλια τα παλαιά χρόνια και έφευγαν από τον τάφο του το Άγιο του Μύρο και έτρεχε στο θερμαϊκό κόλπο και γέμιζε τη θάλασσα του Θερμαϊκού, διότι θα έπνιγε τη Θεσσαλονίκη από το Άγιο του Μύρο. Μέχρι και τη σημερινή ημέρα, εάν έχει κάποιος πίστη, και πίστη να μην έχει, όπως το Άγιον Φως, στην τελετή του Μύρου του Αγίου, θυμίζει Ανάσταση, θυμίζει Πάσχα, πολλές φορές, πολύ περισσότερο, γιατί κατακλείουν τη Θεσσαλονίκη και τον Άγιο Δημήτριο χιλιάδες κόσμος και εκατομμύρια κόσμος βλέπει όλα αυτά μέσω των μέσων, και το μύρο του Αγίου φτάνει έξω, όχι στην πλατεία της Θεσσαλονίκης του Αγίου, αλλά έξω ακόμα και στους δρόμους, πολλά χιλιόμετρα από την πόλη του Αγίου. Είναι τόσο πολύ η χάρη του. Παρακαλάτε τον Άγιο. Και εσείς που είσαστε εδώ και εσείς που με ακούτε, αλλά σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης. Ξεφεύγω όταν μιλάω για τον Άγιο Δημήτριο, γιατί ξέρω εγώ ίδιος περισσότερο από τον καθέναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να τον πιστέψει, Αριστίδη μου, και να πει: Άγιε μου Δημήτριε, βοήθα με σε παρακαλώ. Το ξέρω τον Άγιο μου, γιατί τον είδα ολοζώντανα πολλές φορές και μου μίλησε. Είναι ο μοναδικός Άγιος για να μου υποδείξει την ασθένεια, να μου υποδείξει που θα βρεθεί η εικόνα του, για να τον τιμάω από τότε και να είναι ο προστάτης της ζωής μου, για να με κατευθύνει στα πρώτα βήματα, τα δύσκολα βήματα της ζωής μου, και να με επισκέπτεται τα βράδια, για να με βοηθάει να ξεπερνάω όλα αυτά τα οποία το παιδικό μου μυαλό είχε, διότι έπρεπε να ταξινομηθεί σωστά, Πάτερ Παύλο, και όχι να μπει μέσα σε μία θάλασσα και να πηγαίνει δεξιά και αριστερά και να μην ξέρει που βρίσκεται και τι κάνει. Είναι φοβερές οι έννοιες αυτές, διότι όταν μπαίνει το Πνεύμα του Θεού στον εγκέφαλο πάει σωστά. Όταν μπαίνει ο διάβολος μέσα στον εγκέφαλο του ανθρώπου, ταράζει τον εγκέφαλο, και εκεί χρειάζεται να πει κάποιος: φύγε από το κεφάλι μου, μη με ενοχλείς άλλο, αλλά να καλέσει τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Τότε λοιπόν μιλάμε για τον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατηλάτη, ο οποίος έφτασε σε όλα τα μαρτύρια όλων των Αγίων, ακόμα και στο μαρτύριο του ίδιου του Κυρίου, του ίδιου του Ιησού Χριστού δια του Σταυρού, και στο τέλος αποκεφαλίστηκε, και τα θαύματα της εποχής, και όχι μόνο όσοι τον επικαλούνται, είναι πάρα πολλά. Όμως σήμερα ακούσαμε αυτά τα φοβερά μαρτύρια και πραγματικά ευχόμαστε, εγώ εύχομαι να τα ξανακούσω και να τα ακούω, διότι τότε φεύγει οτιδήποτε κακό υπάρχει στον εγκέφαλο, και κάθε φορά που είχα κάτι στον εγκέφαλό μου έπιανα το βιβλιαράκι του Αγίου Θεοδόρου, Πάτερ Παύλο, κάτσε και λες τα υπόλοιπα σου και τα λοιπά, πάρε τον Άγιο Θεόδωρο από σήμερα ένα βιβλιαράκι και βάλ το εδώ, και διάβαζε το μαρτύριο. Ου λείπει ο στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και τα καρφιά θα φύγουνε, και τα μπουκώματα θα φύγουνε, και οι πράξεις θα φύγουνε, και τα μάτια θα κρυφτούνε, και το στόμα θα σιωπήσει. Είναι τόση η χάρη του Αγίου, διότι εκείνον τον οποίον αγαπάει ο Θεός παιδεύεται περισσότερο και μαρτυράει περισσότερο, και γι' αυτό αγκάλιασε ο Θεός την ομορφιά του, το κάλος του, τη χάρη του, και του έδωσε τόσο φρικτό μαρτύριο. Χαίρεσε, Πάτερ Δημήτριε, που μαρτύρησε ένας τέτοιος μεγάλος Άγιος με τόσα μαρτύρια. Δεν λυπάμαι, αλλά χαίρομαι, γιατί στα μαρτύρια αυτά διδάσκομαι πολλά, και καθένας Άγιος ο οποίος έρχεται στη ζωή μας, από αυτόν τον Άγιο πρέπει να διδασκόμαστε όλοι μας. Τον κάθε ένα Άγιο που έχουμε δικό μας προστάτη πρέπει να διδασκόμαστε, και πολλές φορές που δεν το κάνουμε ποτέ μα ποτέ, όταν έχουμε θλίψεις, όταν έχουμε στενοχώρειες, όταν έχουμε προβλήματα, όταν έχουμε μίση ή κακίες, τότε κυριαρχεί το εγώ. Ή αχάριστον ευεργετής, ή νεκρόν μυρίζεις το αυτό εστί. Τότε τα σκεφτόμαστε όλα, και δεν σκεφτόμαστε ότι πρέπει για να γαληνέψουμε, να ηρεμήσουμε και να συγχωρήσουμε, θα πρέπει να διαβάσουμε κάτι, όχι πατερικό, αλλά ένα κομμάτι του Ευαγγελίου. Είναι το Α και το Ω, ένα κομμάτι της Αποκαλύψεως, έναν Άγιο εύστοχο μαρτύριο. Και για να τελειώσω, όταν έπαιρνα έναν Άγιο για να διαβάσω, διάβαζα στην αρχή και ξεφύλιζα το βιβλιαράκι να φτάσω που έγραφε το μαρτύριο του Αγίου, και από εκεί ξεκινούσα, και άρχιζε η καρδιά μου και χτυπούσε. Τι θα δω από αυτό το μαρτύριο. Και όμως όταν τελείωνε, ασταμάτητα δάκρυα έπεφταν εις το μαξελάρι μου, ή γονατιστός. Και όμως, Αριστίδη μου, ρωτήστε τη μανούλα μου Ποτέ δεν διάβαζα ένα βίο να καθόμουνα. Πάντοτε γονάτιζα και διάβαζα το βίο του Αγίου. Θεωρούσα κάτι πολύ ιερό στη ζωή μου. Ούτε καθόμουνα στην τραπεζαρία να διαβάζω. Αλλά ήμουν αγωνατιστός όταν διάβαζα βίου Αγίου. Μεγαλομάρτυρος. Τον Όσιο καθόμουνα κανονικά οπουδήποτε και τον διάβαζα. Και του έλεγα, εγώ Κύριε μου δεν θέλω να είμαι Όσιος. Εγώ θέλω να μαρτυρήσω. Έτσι του έλεγα, κοίτα ένα μυαλό, χτύπα το. Δεν αξίζει αυτό, είναι κλούβιο. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι αυτό που είχα ζητήσει, Μαρία, είδες που γελάει τώρα. Λοιπόν, Πάτερ Παύλο, εσύ όμως όταν είναι να πας στο μαρτύριο θα κρυφτείς, θα πας δεξιά και αριστερά, σε καμιά βουνοκορφή. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ δύσκολο το μαρτύριο, πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα βέβαια τα ακούμε, αλλά θεανό όταν θα πιάσω να σε αποκεφαλίσω, τότε θα δεις πόσο δύσκολο είναι το μαρτύριο. Σας τα λέγω όλα αυτά έτσι, για να είμαστε μια οικογένεια εδώ στους Αγίους Ισιδόρους και πρέπει να τελειώσει η μέρα Γκαλίνα μου με χαμόγελο, όσα προβλήματα και να έχουμε. Τα αγαπάω. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμάτε, μας αγαπάτε, που ενωνόμαστε όλη η οικογένεια των Αγίων Ισιδόρων, γνωστοί, άγνωστοι, και εσείς που ήρθατε για πρώτη φορά ή για δεύτερη, για τρίτη, για πέμπτη, πάλι είστε η οικογένεια των Αγίων Ισιδόρων και του Τιμίου Σταυρού, όπου θα τον εορτάσουμε πανηγυρικά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Θα είναι το τεράστιο και το μεγάλο πανηγύρι που θα λάμψει ο χώρος. Θα λάμψουν τα πάντα την ημέρα της Σταυροπροσκυνήσεως. Πιθανόν εκείνη την ημέρα, πιθανόν να μην πάρουμε και θάρρος, να κρατήσω τον Τίμιο Σταυρό για πρώτη φορά στα χέρια μου, ίσως και πιο πρώτα, ίσως πιο μετά, πάντως θα είναι σταυρική μέρα. Και τότε ο Τίμιος Σταυρός θα δείξει απίστευτα θαύματα. Ήθελα να σας πω την Κυριακή που σας είπα ότι ξαφνικά βγήκε ο Τίμιος Σταυρός. Βλέπετε μία της Αγίας Παρασκευής ένα επιγονάτιο. Είναι ένα θαύμα αυτό του Τιμίου Σταυρού. Και ήρθαν οι άνθρωποι και το αφιέρωσαν εδώ. Με ένα κοριτσάκι, με ένα παιδάκι. Και δοξολογούμε το Θεό, διότι η χαρά ήταν μεγάλη. Λέει, Πάτερ, μας είπανε για τους Αγίους Ισιδόρους και είπα, δεν θα βρούμε τον Τίμιο Σταυρό. Όχι, λέει, δεν τον έχει ο Πατέρ Δημήτριος. Χωρίς να ξέρω, για πολύ κόσμο, εκείνη τη στιγμή πήρα την είδηση και είπα, ο Σταυρός βγαίνει για κάποιο λόγο. Έχουμε ήδη ακούσει 4-5 πολύ δυνατά σημεία. Εχθές λάβαμε ένα email στα αγγλικά με τον Αριστίδη μας, ο οποίος τα επεξεργάζεται όλα, τα πάντα. Και όταν στέλνεις ένα email, στέλνεις τηλέφωνα, στέλνεις ονόματα, στέλνεις χαρτιά, στέλνεις αποδείξεις, ακόμα και ο πιο μωρός και ο πιο άπιστος θα το πιστέψει. Αυτός που δεν θα το πιστέψει, Αργύρι μου, ξέρεις ποιος είναι? Ο άνθρωπος της ζήλιας, του φθόνου και της κακίας. Γιατί δεν αφήνει να έρθει η χάρις του Θεού. Ας είναι οποιοδήποτε άνθρωπος. Κι εγώ παπάς είμαι, αλλά μου έρθει η ζήλια, ο φθόνος και η κακία, θα μου θολώσει το μυαλό και δεν θα δω μπροστά μου. Στο λέω εγώ, Παπαδημήτρης, τον Αγίον Ισιδόρο. Μόνο όταν έρθει αυτή. Όταν όμως ανοίγει το μυαλό του ανθρώπου, τότε μπορεί να δει πολλά. Ο Τίμιος Σταυρός μαζί με το λαδάκι στην Αμερική, ένα παιδάκι μίλησε και ετοιμάζονταν να μας στείλουν όλα τα χαρτιά, το γράψανε στα αγγλικά. Αυτό, να τους έχει καλά ο Θεός και σας ευχαριστούμε που μας τα στέλνετε, γιατί τα έχουμε στο αρχείο του ναού. Και πάρα πολλοί κόσμοι μας είπε, μα δεν θα γράψετε ένα βιβλίο? Όχι. Μα όλοι γράφουν βιβλία. Όλοι, οι πάντες. Δεν θα γράψετε βιβλίο? Όχι. Μέχρι σήμερα, όχι. Δεν θα γραφτεί κάποιο βιβλίο του Σταυρού? Βέβαια θα γραφτεί. Πότε? Όταν θα φύγω εγώ. Μέχρι τότε δεν θέλω να είμαι εγωιστής, ούτε υπερήφανος. Θέλω να είμαι απλά και ταπεινός και να διαδίδω δια του στόματός μου την αξία και τη χάρη του Τιμίου Σταυρού. Τι να το κάνω εγώ να γραφτούνε, θα γραφτούνε μετά, τόμοι των τόμων, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα όμως, απλά και ταπεινά, έτσι όπως εγώ αισθάνομαι, για να παραμείνω σώος και αυλαβής, ακέραιος και να μην χάσω αυτό που μου έχει δώσει ο Θεός, την αξία της ζωής και την παράδεισο. Αυτό έχει σημασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας έχει ο Θεός καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που στέλνετε και τα γράμματά σας και τα σημειώματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ταξινομείτε τα θαύματα τα οποία ζείτε. Κάνετε τα δικά σας βιβλία της οικογένειάς σας και των γνωστών σας. Να τα στέλνετε στα παιδιά, στον πατέρα Σταύρο και στον Αριστίδη, οι οποίοι κρατούν όλα τα θαύματα στο αρχείο, κούτες, πάρα πολλές κούτες, δεν μπορείτε να φανταστείτε, και ίσως κάποια μέρα σας δείξω αυτές τις κούτες, τις διαφανείς, τις πλαστικές, όπου έχουν μπει τα φάκελα, καρφιτσωμένα, μαζί με το φάκελο, το γράμμα και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Αλλά το πιο αποδεικτικό στοιχείο είναι το τηλέφωνο, είναι η διείσόμαση, γιατί και τα χαρτιά καμιά φορά είναι πλαστικοποιημένα και μόνο πλαστικοποιημένα. Το καλύτερο είναι η διεισόμαση και αυτό που λέγει ο Κύριος, μακάρι μη δόντες και πιστεύσαντες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κάθε μέρα που λειτουργούμε. Μετά τη λειτουργία ξεκουράζομαι. Πώς ξεκουράζομαι? Έτσι που σας μιλάω λίγο, γιατί η Θεία Λειτουργία δεν είναι εύκολη. Η Θεία Λειτουργία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το μυαλό του ιερέως πιέζεται τόσο πολύ και ακόμα περισσότερο πιέζεται όταν έρχεται η χάρις του Θεού και ξεχυλίζουν τα μάτια από δάκρυα, τα οποία, για σκεφτείτε, αν εσείς αρχίσετε και κλαίτε για ένα διάστημα, για μία μέρα, κλαίτε για λίγες ώρες, ή αν έχετε χάσει έναν άνθρωπο μακριά από μας, ή αν έχετε κάτι δει ασθενικό, το οποίο θα κλάψετε πολύ. Όταν θα τελειώσει το κλάμα, παιδιά μου, θα πάρετε ένα ντεπό, μια ασπιρίνη, ένα παναντόλ ή οτιδήποτε άλλο, για να ηρεμήσει το κεφάλι, το κρανίο, και τα μάτια θα έχουν θολώσει και απλά θα κάνουμε έτσι λίγο, να ηρεμήσουμε και να ξεθολώσουνε, είναι έτσι, να ηρεμήσουμε και να ξεθολώσουνε τα μάτια μας. Φανταστείτε ότι όταν φύγει ένας δικός μας από τη ζωή, λιποθυμάμε, στενοχωριόμαστε, κλαίμε, και όταν ηρεμήσουν τα πράγματα, ήδη είμαστε λιπόθυμοι και είμαστε άρρωστοι. Είμαστε άρρωστοι, δεν είμαστε υγιείς, μέχρι που να περάσει ένα χρονικό περιθώριο, λίγες ώρες, μία μέρα, να ηρεμήσει το κεφάλι μας και να ξαναρχίσει να λειτουργεί χωρίς πόνος. Για φανταστείτε ένας παπάς τους Αγίους Ισιδώρους που κλαίει μέρα νύχτα διαβάζοντας γράμματα. Εχθές διάβασα ένα γράμμα, να σας το εξομολογηθώ για να τελειώσω. Διάβασα ένα γράμμα και πιάστηκε εδώ το στέρνο, εδώ. Διπλώθηκα έτσι. Λέω, Παναγία μου, λέω, κάτι είναι, και μου κοβότανε η ανάσα, το μισό σώμα και το άλλο σώμα, από τα ασθενικά γράμματα των ανθρώπων που στέλνουν. Λέω στην Κλειό, έλα παιδί μου, της λέω λίγο, φέρ μου λίγο ενόπνευμα να νυφτώ, γιατί είναι πολύ ο πόνος. Άρχισα λοιπόν και ίδρωνα από τον πόνο τον ισχυρό. Μπήκα μέσα στο αρχοντικό, λίγο άνοιξα λίγο την τηλεόραση, απλά να παίζει. Βλέπετε ότι σας μιλάω ελεύθερα, δεν τα κάνουν αυτά. Αλλά είναι πολύ ωραίο, το βλέπω, το είχα μάθει από τους Αγίους που μιλούσαν ανοιχτά και εξομολογούταν στο λαό και έλεγαν συγχωρέστε με, είναι έτσι. Πήγα λοιπόν, δεν μπορούσα να αναπνεύσω, άνοιξα την τηλεόραση, και κάποια στιγμή ο πόνος ήταν αφόρητος. Λέω, δεν παίρνω, λέω, ένα παναντόλ και τα λοιπά, μπας και ηρεμήσει. Αλλά όταν το πήρα, άρχισε ο πόνος και ήταν πολύ τόσο σκληρός που λέω, Παναγία μου, τώρα ήρεμα Παπαδημήτρη, ήρεμα. σταυρέ μου, να είσαι έτοιμος για να μπει στο σώμα μου. Αυτό του είπα. Ανάσες. Πιάνω λοιπόν το γράμμα και το βάζω εδώ στην καρδιά μου μέσα. Και λέω οτιδήποτε έχει αυτό το γράμμα να φύγει. Να θεραπευτούν οι άνθρωποι και να έρθουν να μου το πούνε. Από τα τελευταία γράμματα από τον πάγκο που είχαν έρθει. Απίστευτο. Κάποια από αυτά τα γράμματα της ημέρας είναι και εδώ και τα έχω εδώ από κάτω. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα, Αριστίδη μου, ένα φοβερό, άκουσα, περί του Ευαγγελίου, αλλά επειδή ήταν αδύνατο να διαβάσω το Ευαγγέλιο, λέω, δεν ξέρω σε ποιον το είπα, ας τον πατήρ Παύλο το είπα. Και γυρίζω και του λέω, παιδί μου, σε παρακαλώ, μπορείς να μου βάλεις την τηλεόραση, βρες εκεί στο ίντερνετ τη ζωή και τα πάθη του Χριστού. Σε σένα δεν το είπα, παιδί μου. Μου λέει ένα λεπτό, πάτερ μου, αλλά δεν έχει υπότιτλους κάτω. Δεν πειράζει, του λέω. Βάλε μου και μόνο ότι θα είναι η ζωή του Χριστού. Πιστεύω ότι θα με ανακουφίσει. Και μου βάζει τα πάθη του Χριστού. Τη ζωή δηλαδή, τη γέννηση. Εκεί λοιπόν που έδειχνε στην τηλεόραση, στο ίντερνετ, δεν ήταν αυτό. Στο ίντερνετ, εκεί λοιπόν που έδειχνε ότι προετοιμαζόταν ο Ιωσήφ να πάρει τη Μαρία για να πάνε στη Βιθλεέμ και έψαχναν κατάλημα, γέρνω το κεφάλι μου και με παίρνει ο ύπνος. Και ξύπνησα ακούγοντας το κλάμα του νεογέννητου. Πετάχτηκα και λέω αμάν, και εκείνη τη στιγμή βλέπω στο έργο την Παναγία να γεννάει τον Χριστό. Πήρα τέτοια χαρά και όταν σηκώθηκα δεν είχα απολύτως τίποτα. Πήγα στο κελί, έκανα μία μετάνοια στον Τίμιο Σταυρό και τότε κατάλαβα αυτά τα οποία λέγω στο λόγο για άλλη μία ακόμα φορά. Το Ευαγγέλιο είναι το μεγαλείο του άνθρωπου και της ψυχής. Άλλοι που κάνουν προφητείες και το ένα και το άλλο, όλα αυτά είναι από το Ευαγγέλιο μας. Δεν είναι δικές τους οι προφητείες. Είναι το Ευαγγελίο, αλλά δεν είναι σωστά πολλές φορές. Γιατί δεν μελετάμε σωστά το Ευαγγέλιο. Γιατί κάθε ένα από το Ευαγγέλιο έχει το νόημά του. Και το σημερινό Ευαγγέλιο. Ο αδελφός θα μισήσει τον αδελφό. Ο πατέρας θα μισήσει το παιδί και το παιδί τον πατέρα. Και λέει όποιος έχει υπομονή στο τέλος θα σωθεί. Θα σωθεί δηλαδή σαν άνθρωπος με την ψυχή του. Θα σωθεί πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που με ακούτε έτσι κάθε φορά και ακούτε και την πολυλογία μου. Αλλά ξέρετε, εγώ σας λέω και τα της πίσω ζωής, τα οποία είναι όπως την μπροστά ζωή. Όπως ακριβώς με βλέπετε, έτσι είμαι, γι' αυτό και κινιέμαι. Πάω δεξιά, πάω αριστερά, πάω ελεύθερα, γιατί παιδιά, ο Χριστός ευλόγησε τα μικρά παιδιά. Δεν ευλόγησε ούτε τα κοντάρια, ούτε τις καρέκλες, ούτε τα χρυσά, ούτε τα αργυρά, ούτε τα πλούτη, ούτε τίποτα. Ξέρεις τι ευλόγησε? Την απλότητα, παιδί μου. Και ευλόγησε άλλο ένα που δεν το παίρνουμε είδηση, την παιδεία. Το παιδί το μικρό. Αφήστε τα παιδιά, να έρθουν, διότι αυτά πρώτα θα πούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν λοιπόν είμαστε και γινόμαστε παιδιά ακόμα και στην ηλικία τη μεγάλη και των 100 χρονών, τότε θα μπούμε και εμείς στη Βασιλεία του Θεού. Καλημέρα, όλη μέρα, καλημέρα. Καλημέρα! Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλώς τη γλυκιά μας Θεανό. Πρώτη τον πρώτο. Καλημέρα Πατέρ Παύλο. Καλημέρα Γερόντισσα. Καλώς ήρθατε. Ναι. Τα σκηνώματα σου. Αγαπητοί τηλεθεατές, Καλή σας ημέρα. Είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισουδών Ρικαβητού, από όπου παρακολουθήσαμε τον όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ισουδών βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Λικαβητού, χτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο σπήλο. Οι παλαιοί Αθηναίοι το ονόμαζαν ο Άγιος Ιδρέας, κατά το αθηναϊκό ιδίωμα. Πότε ακριβώς χτίστηκε ο Ναός των Αγίων Ισιδωρών δεν μας είναι γνωστό. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι την αφορμή της ιδρύσεως έδωσε η ανέβρεση στην σπηλιά λευκών εκ του χρόνου οστών ασκητού, φέροντας στο στήθος του την εικόνα των Αγίων Ισιδωρών. Άλλοι, ότι το μέρος αυτό χρησιμεύε ως τόπος μελέτης των δύο Αθήνες φίλων και συμφοιτητών κατά τον 4ο αιώνα, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Η εγκυκλοπαίδεια Μακρύ αναβιβάζει την ίδρυση του ναού στον 16ο αιώνα, ενώ ο Αθηναίος ιατρός Τάσος Νερούτσος στο έργο του «Χριστιανική Αθήνε» γράφει τα εξής περί της θέσεως του ναού. Περί τους δυσμικούς λέγει πρόποδας του Λικαβητού έξωθεν των πάλι ιερίων πυλών, όπου έγιντο εκείνε τάφη των εθνικών, υπήρχε ευκτήριον υπονόματι της Αγίας Ιών, περί το οποίον κατετίθετο οι νεκροί των πρώτων χριστιανών μέχρι το φθήνοντος 4ο αιώνας. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε.